chapter 18. Κεφάλαιον δέκατον ογδόν. Εν εκείνετε ώρα προσήλθον οι μαθηταί το Ιησού λέγοντες, τις άρα μείτζον εστίν εν τε βασιλεία των ουρανών, καί προσκαλεσάμενος παιδίον έστεσεν αυτό εν μέσω αυτών, καί είπεν, αμήν λέγω ημίν, εάν με στραφέτε καί γένεσθε ως τα παιδία, ου με εισέλθετε εις τεν βασιλείαν των ουρανών. Χωστις ουν τα πεινώσει χεαυτόν, χως το παιδίον τούτο, χούτος εστίν ομέιτζον εν τε βασιλεία των ουρανών. Καί ως εάν δέξεται χεν παιδίον το ιούτο, επί το ονόματι μου εμέ δέχεται. Χως δαν σκανδαλίσε χένα των μικρών τούτων των πιστεύοντων εις εμέ, συμφέρει αυτό, χίνα κρέμασθε μύλος ονικός περί των τράχελων αυτού, καί καταποντισθε εν το πελάγει τες θαλάσσες. Ουάι το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκε γάρ ελθέιν τα σκάνδαλα, πλέν ουάι το ανθρώπο διού το σκάνδαλον έρχεται. Εδέ χεχέρσου ε χωπούσου σκανδαλίζεσαι, έκοψον αυτον, καί βάλε από σου, καλόν σόιεστιν, εις ελθέιν, εις τεν ζωήν κυλλόν ε χωλόν, ε δύο χέιρας, ε δύο πόδας εχοντά, βλεθέναι εις το πύρ το αιώνιον. Καί ε ο φθαλμός σου σκανδαλίζεσαι, έξελε αυτον, καί βάλε από σου, καλόν σόιεστιν, μονόφθαλμον εις τεν ζωήν εις ελθέιν, ε δύο οφθαλμούς εχοντά, βλεθέναι εις τεν γέν ναν του πυρός. Χωράτε με καταφρονέσετε ενός των μικρών τούτων, λέγω γαρμήν ότι χοι άγγελοι αυτών εν ουρανόης, διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανόης. Τι χυμήν δοκέι, εάν γένε τάιτινι ανθρώπο χεκατόν πρόβατα, καί πλανεθέ χεν εξ αυτούν, ουχή αφέσει τα ενενέκοντα εν νέα, επί τα όρε, καί πορεουθέις, τζετέι το πλανόμενον. Καί εάν γένε τάι χευρέιν αυτό, αμέν λέγω ημίν ότι χαίρει επ' αυτό μάλλον επί τούοις, ενενέκοντα εν νέα τοις με πεπλανεμένοις. Χούτος ουκέστην θέλεμα εμ προσθέν του πατρός μου του εν ουρανόης χίνα απόλεταί εν των μικρών τούτων. Εάν δε χαμαρτέσε ο αδελφός σου, χύπαγε έλεγξον αυτον μεταξύ σου καί αυτού μόνου, εάν σου ακούσε, εκέρδεσας τον αδελφόν σου. Εάν δε με ακούσε, παράλαβε μετά σου έτι ένα δύο, χίνα επί στόματος δύο μαρτύρων τριών σταθέ πανέμα. Εάν δε παρακούσε αυτον, εϋπόν τε εκκλησία. Εάν δε καί τες εκκλησίας παρακούσε, έστω σοι χώσπερ ο εθνικός καί χωτελώνες. Αμήν λέγω ημίν, χώσα εάν δέσετε επί τες γες, έσται δεδεμένα εν ουρανό, καί όσα εάν λύσετε επί τες γες, έσται λελουμένα εν ουρανό. Πάλιν αμήν λέγω ημίν ότι εάν δύο συμφωνέσωσιν εξ ημών επί τες γες, περιπαντός πράγματος, χου εάν αιτέσονται, γενέσεται αυτοίς παρά του πατρός μου του εν ουρανόης. Χου γάρεσιν δύο τρεις συνεγμένοι εις το εμόν όνομα, εκέι εμί εν μέσω αυτών. Τότε προσελθόν ο Πέτρος είπεν αυτό, «Κύριε, ποσάκης χαμαρτήσει εις εμέ, ο αδελφός μου, καί αφέσω αυτό». «Χεος επτάκης», λέγει αυτό ο Ιησούς, «ου λέγω σοι χεος επτάκης, αλλά, χεος χεπδομεκοντάκης, χεπτά.
Δια τούτο ομοιώθε βασιλεία τον ουρανόν ανθρώπο βασιλεί, όσε θέλεσεν συνάραι λόγον μετά τον δούλον αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνάιρεν προσέχθε χείς αυτό οφειλέτες μυρίων ταλάντων. Με έχοντος δε αυτού από δούναι, εκελέουσεν αυτόν ο Κύριος πραθέναι καί την γυναίκα καί τα τέκνα καί πάντα όσα έχει καί αποδοθέναι. Πεσόν ουν ο δούλος προσεκύνει αυτό λέγον μακροθύμεσον επεμόι καί πάντα αποδόσωσοι. Σπλανχνίς θείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλουσεν αυτόν καί το δάνειον αφέκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος χεύρεν ένα τον συνδούλον αυτού ως οφείλεν αυτό 100 δενάρια καί κρατέσας αυτόν έπνιγεν λέγον απόδος έτι οφείλεις. Πεσόν ουν ο συνδούλος αυτού παρεκαλεί αυτόν λέγον μακροθύμεσον επεμόι καί αποδόσωσοι ο δε ουκέθελεν αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακέν έως αποδό το οφειλόμενον. Ιδόντες ουν οι συνδούλοι αυτού τα γενόμενα ελυπέθησαν σφόδρα καί ελθόντες διεσάφεσαν το κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό «Δούλε, πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφέ κάσοι, επέι παρεκάλεσάσμε. Ουκέδεοι καί σε ελεέσαι τον συνδουλόν σου, ως καγό σε ελεέσα». Καί όργης θέης ο Κύριος αυτού παρέδοκεν αυτόν το εις βασανιστάης, εωσού από δω πάντο οφειλόμενον, ούτος καί ο πατέρ μου ο ουράνιος, ποι εισαι χυμήν εάν με αφέτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν χυμών.